Τη σοδειά μέσα από τα χέρια τους έχασαν αδίστακτοι χασισοκαλλιεργητές που έσπηραν φοιτίες σε πλαγιές και ρεματιές γύρω από το Μάραθο και τον Καμαριώτη, αψηφώντας την υψηλή τεχνολογία και την επιμονή επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Ελλάς που ακροβολίστηκαν από χθες στα ορεινά δυτικά του Ηρακλείου. Οι αλλεπάλληλες πτήσεις του ελικοπτέρου της Ελλάς που κάλυπτε τις δύσκολες προσπάθειες ανδρών των ειδικών δυνάμεων που επιστράτευσαν αναρριχητικές ικανότητες για να φτάσουν στα σημεία που υπέδειξε, πρόδιδαν την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Με οδηγίες από το ελικόπτερο της Ελλάς, το οποίο σαρώνει τα τελευταία 24 ώρα τις περιοχές δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, οι αστυνομικές δυνάμεις κινούνται αυτή την ώρα προς την Τίλισσο και το Μάραθο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, άνδρες της ΟΠ και Ηρακλείου έκαναν έφοδο σε πολυεπίπεδη χασισοφυτεία σε πλαγιά έξω από το Μάραθο, όπου ξεριζώθηκαν δεκάδες δεντρίλια κάναβη σε πρώιμο στάδιο. Ο εντοπισμός της φυτείας αποτελεί άθλο, καθώς οι θρασίτατοι καλλιεργητές που είχαν εγκαταστήσει και λάστιχα ποτίσματος είχαν φροντίσει να ενώσουν με σύρμα τις κορυφές των δέντρων, ώστε να δημιουργήσουν ένα θόλο και οι φυτείες τους να μην μπορούν να εντοπιστούν ούτε από το ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, άνδρες του Τμήματος Ειδικών Αποστολών έκαναν έφοδο σε άλλη μεγαλύτερη και άρτια οργανωμένη φυτεία σε ρεματιά, δίπλα σε ένα ξοκλήσι έξω από το χωριό Καμαριώτης. Μετά από πολλή ώρες προσπάθειες, ξεριζώθηκαν εκατοντάδες δεντρίλια, τα οποία χρειάστηκε να φορτωθούν σε δύο φορτηγά, προκειμένου να μεταφερθούν στο αστυνομικό μέγαρο.